Όσο και αν πέφτουν οι τιμέ των καυσίμων διεθνώ, στην Κύπρο τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν δραματικά. Αυτό ήταν στην ουσία το νόημα των δηλώσεων του Υπουργού Ενέργεια, ο οποίο κληθεί να σχολιάσει τι τιμέ των καυσίμων στο εξωτερικό και τι αντιδράσει των Κυπρίων καταναλωτών, είπε ότι όπω είναι αποτυπωμένε οι λιανικέ τιμέ σήμερα, περίπου τα 2 τρίτα τη τιμή είναι φόρη. Οπότε αν, οποιαδήποτε μείωση υπάρξει στι διεθνεί τιμέ θα επηρεάσει τη λιανική τιμή κατά περίπου το 1 3ο. ο Υπουργό Ενέργεια τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει του μηχανισμού με τη μελέτη που διεκπεριώθηκε πριν μερικέ εβδομάδε και το Υπουργείο θα ενημερώσει τα κοινοβουλευτικά κόμματα, του συνδέσμου καταναλωτών, το Γενικό Ελεγκτή, ώστε να υιοθετηθεί τελεσίδικα ένα καινούριο μοντέλο για παρακολούθηση των τιμών. Δείτε συγκριτικά με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε τι λιανικέ τιμέ των καυσίμων στην Κύπρο, θα δείτε ότι συγκρινόμαστε ευνοϊκά μετά του φόρου, συγκρινόμαστε αρνητικά πριν του φόρου. Ο Υπουργό Ενέργεια πρόσθεσε ότι αυτό συνάδει με το γεγονό ότι η φορολογική πολιτική του κράτου πάντοτε σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη είναι καλύτερη. Το, το τι θα πρέπει να, να πράξουμε σίγουρα είναι την ενδυνάμωση του εποπτικού α, πλαισίου, αυτό που κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πώ παρακολουθούμε τι τιμέ, να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό α, που μα παραδίδουν είτε με τιμόλογια είτε καινούργια φορτία. Είναι ορθό. Ο Γιώργος Λακοτρίπης είπε ότι ήδη δόθηκε στον κόσμο άμεση ενημέρωση για τις λιανικές τιμές, κάτι που επέτρεψε η νομοθεσία και κάλεσε τους πολίτες συνειδητά να κάνουν τις επιλογές τους με βάση τα κριτήρια που οι ίδιοι έχουν ως προτεραιότητα.